Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα crypto loans, θα μιλήσουμε για άλλη μια δυνατότητα της αποκεντρωμένης οικονομίας των κρυπτονομισμάτων και blockchain, όπου κάποιο μπορεί να πάρει δάνειο καταθέτοντας τα κρυπτονομίσματά του σαν υποθήκη μέσα σε διάφορες πλατφόρμες όπως Binance, Nexo και άλλες που έχουμε δει στο παρελθόν και να πάρει άμεσα σε δευτερόλεπτα δάνειο, μπορεί να πάρει χρήματα... Σε USDT ή BUSD σε stablecoin και να τα χρησιμοποιήσει άμεσα επίση. Και το καλύτερο, αυτή, ειδικά αυτή την περίοδο και με κάποιε δυνατότητε που έχει βάλει Binance, είναι ότι μπορεί να τα πάρει, πάρει κάποιο δάνειο με πολύ χαμηλά ποσοστά, μέχρι και 1% ή κάποιε φορέ ακόμα και 0%. Και θα δούμε στο βίντεο αυτό πώ μπορεί να το κάνει αυτό, πώ μπορεί να γίνει βήμα προ βήμα. Οπότε αυτό θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Ένα like πριν ξεκινήσουμε. Εγγραφή στο κανάλι σα δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και αναλύση και και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ μαζί σα. Επίση, πολύ σημαντικό, όποιο δεν καταλαβαίνει πώ δουλεύει αυτό με τα δάνεια και το DeFi κτλ., προτείνω να πάτε στο κανάλι, στο σημείο εδώ πέρα, στα playlist και να δείτε εδώ κάποια βίντεο που έχω για το yield farming, για το πώ δουλεύει ακριβώ το κομμάτι τη αποκεντρωμένη οικονομία με τον ανταγωνισμό των χρημάτων κτλ. Έχει περισσότερε λεπτομέρειε, περισσότερε πληροφορίε, αλλά και διάφορε πλατφόρμε για παθητικό εισόδημα με τα κρυπτονομίσματά σα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα επικεντρωθούμε στην Binance. Υπάρχουν και σε άλλε πλατφόρμε και στην Exo, όπω έχουμε πει, και σε άλλα ανταλλακτήρια γενικώ, όπου μπορεί κάποιο να πάρει δάνειο καταθέτοντα τα κρυπτονομίσματά του σαν ε, υποθήκη. Αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό γιατί έχει και κάποιε ειδικέ δυνατότητε ή τέλο πάντων υπηρεσίε η Binance που προσφέρει αυτή τη στιγμή, όπου θα μπορούσε κάποιο να έχει μεταλλευτεί αυτό. Και το ίδιο που ισχύει εδώ πέρα, λίγο πολύ ισχύει και με τα άλλα ανταλλακτήρια και με τι άλλε πλατφόρμε. Απλά αλλάζουν λίγο τα ποσοστά, το interest που πληρώνει κάποιο ή και το πόσο μπορεί να πάρει με τα κρυπτονομίσματά του. Δηλαδή, εκεί υπάρχουν κάποιε διαφορέ, αλλά η λογική είναι ίδια σε όλε τι αποκεντρωμένε πλατφόρμε ή σε όλα τα ανταλλακτήρια που που δίνουν αυτή τη δυνατότητα να, κάνει κάποιος, να πάρει κάποιο δάνειο. Και πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Πηγαίνουμε στο Binance και εδώ πάνω στη Finance και στα Crypto Loans. Φυσικά θα πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό στη Binance. Εάν κάποιος δεν έχει, έχετε link στην περιγραφή του βίντεο που σας δίνει και ένα bonus καλωσορίσματος από 10 έως 50 δολάρια για την εγγραφή σας σαν νέος χρήστης μέσα στη πλατφόρμα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφέρετε αν δεν έχετε τα κρυπτονομίσματα εδώ ή αν έχετε τα κρυπτονομίσματα εδώ, ανάλογα με το τι κρυπτονομίσμα έχει ο καθένα, δίνει και μπορεί να καταθέσει εδώ πέρα σαν δάνειο. Εδώ έχω ένα λογαριασμό, account για να σα δείξω. Απλά πρακτικά πώ δουλεύει αυτή η διαδικασία. Και θα πούμε λοιπόν το εξή. Α πούμε για παράδειγμα ότι έχω κάποια Binance Coin και για χύψη λόγους εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά και ότι τέλο πάντων δεν θέλω να ρευστοποιήσω, θέλω να το κρατήσω σαν μακροπρόθεσμη επένδυση, αλλά χρειάζομαι, πε ότι χρειάζομαι 110 δολάρια για να πληρώσω ένα λογαριασμό τηλεφώνου, μια δύο, κάτι. Ή έχει χύψη έτσι. Απλά τώρα λέω ένα, ένα πολύ ένα απλό παράδειγμα. Χρειάζομαι λοιπόν αυτά και μου λέει το εξή, ότι μπορώ να πάρω δάνειο από την πλατφόρμα, loan to value είναι αυτό το LTV, μέχρι και 65% τη αξία του κρυπτονομίσματος που έχω μέσα στην πλατφόρμα, μέσα στην Binance. Ή μπορεί να έχει κάποιο εδώ μέσα ή μπορεί να μεταφέρει από κάπου μέσα στην Binance. Έτσι. Και ή μπορεί να πατήσω και το maximum και να πάρει το maximum από αυτό που έχω. Τώρα κάποιο έχει Binance Coin, έχει, μπορεί κάποιο να έχει ADA, μπορεί να έχει Ethereum, Bitcoin και διάφορα από τα γενικώ συνήθω λοιπόν και τα μεγάλα κρυπτονομίσματα, τα οποία θα τα δείτε και εδώ πέρα. Ε, και εδώ τώρα επιλέγουμε το ποσό που θέλουμε να λάβουμε, να πάρουμε σαν από την πλατφόρμα και μετά στη συνέχεια για, ποιο, για πόσο χρονικό διάστημα. Έτσι, αν θέλουμε για 7 μέρες, 14 μέρες, 3, 6 μήνες, 1 χρόνο κτλ. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούμε να το πληρώσουμε ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή δεν υπάρχει κάποιο, ε, κάποιος περιορισμό σε αυτό. Έτσι. Και μα λέει λοιπόν το εξή τώρα, ότι όταν ε, καταθέσουμε, όταν πάρουμε αυτό το δάνειο, τα χρήματά μα, ειδικά για αυτά εδώ πέρα, έχει βγάλει μια καινούργια υπηρεσία η, ε, η Binance. Όπου λέει το εξή, ότι εάν καταθέσει από αυτό το κρυπτονόμισμα που έχει και staking, αυτό το ποσό των Binance Coin εγώ θα το βάλω για staking και θα σου κατήσω ένα πολύ μικρό ποσοστό σαν, ε, ε, σαν επιτόκιο, δηλαδή για τα 110 δολάρια και για 180 ημέρε, δηλαδή είναι εδώ πέρα. 0,4% επιτόκιο που πληρώνουμε. Είναι πολύ χαμηλό το επιτόκιο για το δάνειο, γιατί συνήθω σε τέτοιε πλατφόρμε είναι γύρω στα 6 με 8%. Κάποιε φορέ μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Μπορεί να πάει βασικά μέχρι και 12 και 13% το επιτόκιο που πληρώνουμε όταν παίρνουμε ένα δάνειο σε διάφορε πλατφόρμε. Αλλά ναι, στι καλέ πλατφόρμε συνήθω είναι 6 με 8, εδώ πέρα είναι 0,4%. Αλλά σε αυτό που σε καλά κρυπτονομίσματα, γιατί τα έχει και εδώ πέρα και θα σου λέει εδώ κιόλα ε, από αυτά που μπορεί να γίνουν staking, και σου λέει εδώ με πράσινο και τι κάνει λοιπόν η Binance, παίρνει το ποσό του, ε, του Binance Coin και το βάζει, το κάνει staking και έτσι σου μειώνει το ποσοστό του επιτοκίου ε, και ε, μπορείς να πάρεις μετά μετάσταση να χρησιμοποιήσεις το, τα χρήματα αυτά και να πας σε στιγμή σε 5 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, όποτε θέλεις μέχρι και το χρονικό διάστημα εδώ πέρα μπο, ε, θα πρέπει να πληρώσεις το δάνειο αυτό ή μπορεί να το πληρώσει και με τα Binance Coin που θα έχει μέσα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ρίσκο και εδώ θέλει προσοχή, γιατί αυτό εδώ είναι μια δυνατότητα, ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο. Αλλά δεν είναι για να εθιστεί κάποιο και να παίρνει δάνεια και από εδώ, γιατί μπορεί να ρισκάρει τα κρυπτονομίσματά του και τα χρήματά του. Και αυτό συμβαίνει με το εξή τρόπο. Εδώ λέει ότι μπορεί να πάρει 65% τη αξία του κρυπτονομίσματο που έχει μέσα, είτε Binance Coin, είτε Ethereum, Bitcoin, οτιδήποτε. Εάν όμως τώρα η αξία του κρυπτονομίσματος Binance Coin ή σε Binance Coin πέσει αρκετά κάτω, μπορεί να σου πουλήσει αυτόματα να γίνει το liquidation να ρευστοποιήσει για, την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, και ας πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν θέλω να πάρω 65 δολάρια σε USDT, τώρα βέβαια έχει και ένα μήνυμα εδώ, εδώ, στα 100 δολάρια, αλλά πες ότι θέλω να πάρω 65 δολάρια, απλά για να δούμε πρακτικά πώς δουλεύει και με, απλό, με απλά παραδείγματα, και έχω δεσμευμένα εδώ πέρα 100 δολάρια αξία σε Binance Coin. Αυτή είναι η αξία των, α πούμε, σαν παράδειγμα, έτσι, ότι είναι αυτή η αξία των Binance Coin που έχω μέσα. Και μου λέει ότι μπορεί να πάρει το 65%. Οκ, okay, παίρνω σήμερα 65 δολάρια. Τώρα, εάν το Binance Coin πέσει αρκετά, πέσει δηλαδή ουσιαστικά πάνω από 35% τη αξία που είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που παίρνω το δάνειο, όχι από το all time high του, αλλά από τη στιγμή που παίρνω το δάνειο, αυτή αυτή τη στιγμή δηλαδή που το κάνω, τότε θα ρευστοποιήσει ένα ποσό αυτόματα για να καλύψει και να διατηρήσει το 65% που είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Έτσι, για να διατηρήσει θα πουλήσει ένα ποσό αυτόματα μέχρι και αν έπεφτε 50% για παράδειγμα που κάτι πολύ δύσκολο να πέσει έτσι ξαφνικά σε μια μέρα δεν έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια να, συμβεί, να πέσει σε, 50% σε μια μέρα ή σε δύο μέρες τα μεγάλα κρυπτονομίσματα, Binance Coin, Ethereum, Bitcoin κτλ. Ε, τότε θα ρευστοποιούσε ένα ποσό αυτόματα για να διατηρήσει αυτή την ισορροπία και να είναι πάντα πάνω από 65, να είναι μάλλον έως και 65% το δάνειο στην αξία των κρυπτονομισμάτων που έχει μέσα. Τώρα, αυτό μπορεί να τρομάζει κάποιον, αλλά εδώ πέρα χρειάζεται μια έξυπνη διαχείριση, θα έλεγα, και έχει μια λογική αυτό εδώ πέρα. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιο πε ότι έχει 5.000 σε bitcoin ή 10.000 ευρώ σε bitcoin, σε ethereum ή σε binance coin. Τώρα, πρακτικά έχουμε δει ότι μέσα σε 24 πάνω από 20% δεν έχουμε πτώση ή να έχουμε άντε 30%. Οπότε, από τη στιγμή που έχει κάποιο, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ σε Bitcoin ή σε Ethereum ή σε Binance Coin και θέλει 2-3 ευρώ για να καλύψει μια ανάγκη προσωρινά ή 1000 ευρώ ή 1500 ευρώ, το να πάει λοιπόν ένα 10 έω και 30 ή και 40 ή και 50% για ένα χρονικό διάστημα, α πούμε μπορεί να, μπορεί να το διαχειριστεί κάποιο. Δεν είναι παρόλα αυτά παρόντε να το κάνει κάποιο. Σε καμία περίπτωση προσπαθώ να περάσω μια λογική για το για το πώς δουλεύει και, ε, και πώς να αναμένεται και να εξελιχθεί ναι, πρακτικά απλά πώς, πώς δουλεύει. Αλλά και ε, ταυτόχρονα να γίνει και μια σωστή διαχείριση ε, του δανείου και της αποπληρωμής του κλπ. Βέβαια, επίσης, ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να, ε, μπορεί να καταθέσει ε, stablecoin μέσα και να αποπληρώσει ή μέρος του δανείου ή και όλο το δάνειο, είναι πολύ flexible το πώς το διαχειρίζεσαι. Να πα στιγμή μπορεί να βάλει κάποιος 100 ευρώ, 50 ευρώ, 500 ευρώ για να διατηρήσει το ποσοστό αυτό και να κάνει σίγουρο ότι δεν θα πέσει. Αλλά εγώ, πως και να έχει, δεν θα πρότεινα σε καμία περίπτωση κάποιο να ρισκάει πάνω από το 50%, γιατί ε, αυτό που γίνεται σε, σε αυτή την περίπτωση είναι το εξή, ότι μπορεί να ρευστοποιήσει την ώρα που πέφτει κάτω, που γίνεται κάποιο crash, να ρευστοποιήσει ένα ποσοστό για να διατηρήσει. Ε, το, ε, το ποσοστό αυτό να, είναι κάτω από, να διατηρηθεί κάτω από το 65% της αξίας του κρυπτονομίσματος. Εκεί λοιπόν είναι όλη η μαγιά και όλη η ξυπνάδα για την διαχείριση αυτού. Και θα έλεγα ότι είναι περισσότεροι από του ανθρώπου που καταλαβαίνουν και λίγο τα οικονομικά και του μαθηματικού υπολογισμού, που μπορεί να κάνουν κάποιου μαθηματικού μαθηματικούς υπολογισμού και να κάνουν και μια διαχείριση και μπορούν να καταλάβουν και καλά και το ρίσκο που παίρνουν σε κάθε περίπτωση. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι για να, για να γίνετε grid με τα δάνεια και να αρχίσετε να παίρνετε δάνεια με, με, με τα κρυπτονομίσματά σα. Αλλά για όποιον το διαχειριστεί σωστά, θα μπορούσε να, με ένα είναι υπολογισμένο ρίσκο, θα μπορούσε λοιπόν να διαχειριστεί και αυτό. Όποιο το καταλαβαίνει λοιπόν αυτό θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί α, έξυπνα αυτό εδώ προ όφελό του. Σε καμία ε, περίπτωση δεν αποτελεί αυτό το βίντεο παρότενση για να πάρει κάποιο δάνειο με τα χρυπτονομίσματά του, γιατί το θέμα του δανεισμού είναι και ένα το σημείο και υπάρχει πάντα ρίσκο. Δεν μπορώ να σα υποσχεθώ εγώ ότι πάρτε ένα ποσοστό και θα είστε OK. Ο στόχο του βίντεο είναι να σα δώσω τι πληροφορίε που υπάρχουν και τη δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα, και Έδωσα και μια λογική σύμφωνα λοιπόν, με τη δική μου κατανόηση πάνω σε αυτό. Αλλά κάντε τη δική σα έρευνα και, και πράξτε όπω εσεί πιστεύετε ότι είναι καλύτερα για εσά και μόνο. Πρακτικά αυτό δουλεύει πάρα πολύ εύκολο. Α πούμε, για παράδειγμα, πάμε εδώ στι 90 ημέρε που μου λέει και το ποσοστό που θα πληρώσω μετά σαν uh, interest μετά από 90 ημέρε. Πατάω start point εδώ πέρα, ε, λέει πόσο διάρκεια θα έχει και όλε τι λεπτομέρειε τέλο πάντων, πότε θα τελειώσει κτλ. Πατάω OK, Confirm και αυτομάτως τώρα έχω το, τα 110 11 USDT στο λογαριασμό μου. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να έρθω πίσω στην πλατφόρμα σε αυτό το σημείο και να κάνω την αποπληρωμή ε, του δανείου. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο, ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Ένα like στο βίντεο εκτιμάτε πάντα, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και αναλύση και και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter, Instagram, Telegram Channel και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές πολλές επιτυχίες.